Ακριβώς έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε το παρατηρητήριο. Είχε τη μείωση των ΓΚΑΠ και των εισφορών προς την αυτοδιοίκηση που έφτανε στο 70%. Σήμερα στο ίδιο έργο θεατές βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία είχε μια σαφή αντιμνημονιακή κατεύθυνση, καταγγέλλοντας όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν στην αυτοδιοίκηση και συμπαραστέκονταν στον αγώνα που η αυτοδιοίκηση έδιναν αυτή τα 3-4 χρόνια του μνημονίου, να περνάει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ένα απόγευμα, να παίρνει όλα τα διαθέσιμα ταμιακά υπόλοιπα από τους Δήμους και να τα μεταφέρει στην τράπεζα της Ελλάδος. Στην ουσία αυτό φαίνεται ότι χρησιμοποιείται για μια ακόμα φορά η αυτοδιοίκηση για να καλύψει αδυναμίες του κεντρικού κράτους. Το ζήτημα όμως είναι... Έχει τη δυνατότητα. Αυτό ακριβώς θέλω να αναφερθώ. Το ζήτημα είναι λοιπόν τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Σήμερα οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα λειτουργούν στα πλαίσια που προέβλεπαν οι προηγούμενοι νόμοι του μνημονίου, όπου υπάρχουν οι δεσμεύσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που υπογράφουμε για προμήθειες ή για έργα, όπου όλα αυτά τα χρήματα που σήμερα υπάρχουν στα ταμεία των Δήμων, την πλειοψηφία τους είναι δεσμευμένα, είναι τιμολογημένα για δράσεις, προμήθειες και έργα. Στην ουσία δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια έμεση στάση πληρωμών των δράσεων του Δήμου με ό,τι τη σημαίνει αυτό. Φοβάμαι ότι πολύ σύντομα, άμεσα, θα πάμε και στο σταμάτημα των άμεσων λειτουργιών των Δήμων. Γιατί αν σήμερα εμένα ο προμηθευτής μου δεν μου χορηγήσει το πετρέλαιο που χρειάζεται για να βγουν τα απορριμματοφόρα, δεν μπορώ να κάνω αποκομιδή. Αν σήμερα δεν μου αντικαταστήσει τις γεωτρήσεις που έχουν πρόβλημα οι Δήμοι της συντηρήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πληρώσω τα τιμολόγια γιατί τα τραμιακά μου υπόλοιπα πήγαν στην τράπεζα της Ελλάδος, δεν θα έχει νερό αύριο ο Δημότης. Δηλαδή αυτή η ενέργεια και η πράξη αυτή τη στιγμή στρέφεται στην ουσία τη λειτουργία της καθημερινότητας με ό,τι σημαίνει αυτό του Δήμου. Υπάρχουν μισό λεπτό. Όμως λένε κυβερνητικά στελέχη, κύριε Καλογεράκη, από την άλλη, ότι εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να προλάβουν αντιδράσεις, αρνήσεις, προχώρησαν σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε μέρα. Γίνεται γιατί η περίοδος είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Σε ώρα κρίσης μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Και από την άλλη λένε ότι εντάξει, είναι και κάτι παροδικό προσωρινό, το οποίο θα περάσει. Κυρία Δουλειράκη, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει την υποχρεωτικότητά της σε σχέση με τη μεταφορά των υπολείπων. Ο μόνο που λέει είναι ότι οι Δήμοι θα κρατήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα για 15 μέρες. Δηλαδή εγώ θα πρέπει, και δεν ξέρω, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί δεν έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα γίνουν η μεταφορά. Τα τιμολογημένα θα τα μεταφέρω και αυτά σε αυτά που έχουν κοπεί τιμολόγια. Σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Πώς θα γίνει η μεταφορά? Αυτόματα θα έρθει η Τράπεζα της Ελλάδος και θα τα πάρει. Θα τα μεταφέρουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα τα μεταφέρει με ευθύνη του ο Δήμαρχος. Όλα αυτά είναι αδιευκρίνητα. Δεν τα γνωρίζουμε. Εκείνο που εγώ γνωρίζω και εκείνο που ζω σήμερα είναι ότι υπάρχει ένα ταμιακό υπόλοιπο το οποίο εν μπολής είναι δεσμευμένο σε προμήθειες και έργα τα οποία έχω προγραμματίσει σαν Δήμος. Αυτό το υπόλοιπο πρέπει να μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, να κρατήσω για 15 μέρες μόνο τα λειτουργικά μου έξοδα, δηλαδή τις μισθούς των υπαλλήλων και τα τρέχον έξοδα, δεν ξέρω πια, δεν προσδιορίζω. Και χωρίς να ξέρετε μετά από 15 μέρες τι μέλη γενέστε. Και μετά από 15 μέρες τι κάνω. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο προμηθευτής μου και σας λέω συγκεκριμένα. Τα βενζινάδικα μου αστροφοδοτούν με βενζίνη και πετρέλαιο για να κινηθούν τα απορριμματοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου. Και μου λέει, εγώ μην γνωρίζοντας αν θα πληρωθώ σε 15 μέρες, πάω να σε τροφοδοτώ. Αυτό σημαίνει στα τροφεία, στα είδη πρώτης ανάγκης, στην ίδρυυση που αφορά το νερό με τη συντήρηση των γεωτρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα παγώνει μια λειτουργία των Δήμων που έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Γιατί τελικά είναι ο πολίτης. Γιατί τα λεφτά που έρχονται σήμερα και μου παίρνουν είναι μεν για επιγορηγήσεις του κράτους για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, αλλά είναι και τακτικά έσοδα που είναι φόροι των δημοτών ανταποδοτική για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες ανταποδοτικής. Ασφυξία λοιπόν. Βεβαίως. Τώρα, εκεί δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει εθνικό θέμα και ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεισφέρει. Χρειάζεται ένας διάλογος και μια κουβέντα στη βάση ενός σχεδίου ποια είναι η δική μας προτεραιότητα και τι σήμερα μπορεί να δώσει η αυτοδιοίκηση. Δεν λέω να έχουμε ταμιακά υπόλοιπα και να φέρνουμε τόκους στις τράπεζες και αυτή τη στιγμή να τα κρατάμε εκεί και να μην συνεισφέρουμε στην εθνική προσπάθεια. Άλλο αυτό και άλλο να σου φέρνει αυτά που ήδη έχεις
προγραμματίσει, προϋπολογίσει και τιμολογήσει. Είσαστε... Γι' αυτό μιλάμε.